Ήταν πολύ χαοτικό, ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη. Θυμάμαι τους ανθρώπους. Υπήρχαν άτομα που ήταν πολύ ήσυχα. Θυμάμαι άλλους που πανικοβλήθηκαν. Συνέβαιναν πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και θυμάμαι τον εαυτό μου. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ποιο να βοηθήσω. Ο Τσεφ Βερσέλε, ιδιοκτήτης ενός βελγικού πρατηρίου παραγωγής μπύρας, ήταν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών ένα χρόνο πριν, όταν δύο καμικάζοι αυτοκτονίας εξεράγησαν. Λίγα λεπτά πριν από την πρώτη έκρηξη, έφυγε από την ουρά του ελέγχου διαβατηρίων για να κάνει ένα τηλεφώνημα. Το άτομο που ήταν μπροστά του σκοτώθηκε, ενώ ένα άλλο από πίσω τραυματίστηκε σοβαρά. Το σκέφτομαι καθημερινά. Είμαι καθημερινά υπό την επιρροή αυτού του γεγονότος. Στη μέση της νύχτας ξυπνάω και το σκέφτομαι. Τώρα που έχει περάσει ένας χρόνος, υπάρχει αρκετή προσοχή, αρκετή προβολή από τα μέσα ενημέρωσης και είναι κάτι που θεωρώ ότι θα κουβαλάω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ο 21χρονος Μπαρτ Μίγκομ θα πήγαινε να επισκεφτεί την κοπέλα του στην Αμερική όταν σκοτώθηκε στο αεροδρόμιο. Χρειάστηκαν 3 ημέρες ώστε ο έλεγχος DNA να επιβεβαιώσει ότι ήταν αυτός. Σχεδιάζαμε να παντρευτούμε και να ζήσουμε μαζί. Μιλούσαμε πάντα για το μέλλον. Βλέπω φωτογραφίες μας και δεν αναγνωρίζω ποια είμαι. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Γιατί δεν είμαι πια ίδια? Γιατί μου τον πήραν μακριά? Η ζωή μου ήταν σαν ένας πολυέλαιος και έσπασε σε εκατομμύρια κομμάτια και πρέπει να τα μαζέψω τώρα και είναι σχεδόν αδύνατον. Ζω ξανά τον πόνο κάθε μέρα. Μερικές φορές δεν μπορώ να πιστέψω ότι πέρασε ένας χρόνος. Νιώθω σαν να πέρασε μια ζωή που δεν έχω τον Μπαρτ μαζί μου. Συνολικά 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις εδώ στο σταθμό του μετρό στο Μάλμπεκ και στο αεροδρόμιο. Αυτό που συνέβη εκείνη τη μέρα ένα χρόνο πριν είναι ξεκάθαρα πολύ νοπό για πολλούς και για κάποιους έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο με όλες τις μάχες με τις ασφαλιστικές και τα αιτήματα για αποζημιώσεις.